Ρωτήσω τον κύριο Μαγιορκίνη για τα σχολεία. Η εισήγηση αφορά στο να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες μαζί ή όχι? Και εκτός από αυτό, ποια είναι η εισήγηση των επιστημόνων για τον αριθμό των μαθητών που πρέπει να είναι ανατάξει? Καταρχάς, για το άνοιγμα των σχολείων έχει ήδη μιλήσει η Υπουργός Παιδείας. Το κύριο σενάριο είναι αυτό που έχουν πει, ότι θα ανοίξουν κανονικά στις 7. Εάν και εφόσον αλλάξουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα παρατηρούμε και θα υπάρχουν ανάλογες συστάσεις. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, αυτό είναι ένα πολύπλοκο, μια πολύπλοκη απάντηση, γιατί όπως είπα και σε άλλη, δεν είναι εύκολο να πεις βάζω περισσότερες τάξεις, άρα χρησιμοποιώ περισσότερους εκπαιδευτικούς, άρα δημιουργώ περισσότερες εστίες. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το μοντέλο των σχολείων από άλλα μοντέλα που αφορούν χώρους εστίασης. Και υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν έχουμε μεγάλο κέρδος μικραίνοντας τις τάξεις και αυξάνοντας τον αριθμό των τάξεων. Γιατί αυξάνουμε συγχρόνως. Όταν κάναμε το εκπεριτροπή, στα μισά παιδιά ήταν σπίτι τους. Είχαν μισό χρόνο με τον οποίο ερχόντουσαν σε επαφή. Δεν ήταν ότι ήταν σε άλλες τάξεις και ερχόντουσαν σε επαφή. Είναι τελείως διαφορετικό το εκπεριτροπή από το να έχω πολλές, διπλάσεις σχεδόν, μικρότερες τάξεις, και υπάρχουν κιόλας και πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες λένε ότι δεν έχει και κέρδος εκπαιδευτικό μικραίνοντας τις τάξεις κάτω από τα 25 γενικά. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι απλές οι απαντήσεις στο πώς πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν είναι απλό, δεν είναι ένα αριθμητικό, πηγαίνω από τα 25 στα 15, άρα κερδίζω. Όταν είμαστε σε τάξη που είναι 25 άτομα, το ένα παιδί είναι δίπλα εδώ πέρα, τα υπόλοιπα κρατάνε αποστάσεις. Δηλαδή η μόνη απόσταση που αλλάζει είναι ακριβώς το παιδί που είναι δίπλα μου. Όλα τα υπόλοιπα έχουν μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Άρα λοιπόν δεν είναι απλές οι απαντήσεις και τα επιδημιολογικά μοντέλα που λένε ποιο είναι το καλύτερο δεν είναι απλά. Και δεν έχουν δώσει και ακριβείς απαντήσεις. Να κάνω μια ερώτηση ακόμη. Ενδέχεται σε περιοχές οι οποίες είναι επιβαρημένες εκεί τα σχολεία να καθυστερήσουν, να ανοίξουν ακόμη πιο πολύ? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσο επιβαρημένες περιοχές. Ευχαριστώ. Κυρία Βλεπάκη από το τηλεοπτικό σταθμό Open. Εγώ για τα σχολεία θα ήθελα να ρωτήσω. Με δεδομένο ότι συνεχώς και μονότονα επαναλαμβάνεται όλοι οι επιστήμονες ότι το μέτρο της απόστασης είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι και σημαντικότερο από τη μάσκα, που είναι συμπληρωματικό μέσο, όπως μας λέτε, όλον αυτό τον καιρό. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει κάποια εισήγηση, να είναι περισσότερες οι σχολικές αίθουσες, έτσι ώστε να κρατούνται οι αποστάσεις, ή ακόμα να δούμε και μαθητές που να είναι ένας μαθητής στο θρανίο, όχι δύο μαζί? Ναι, αυτό εξηγώ ότι διπλασιάζοντας τις αίθουσες, αυτό που γίνεται δεν μειώνονται όλες οι αποστάσεις, μειώνεται η απόσταση που έχεις με τον διπλανό σου μόνο. Όλες οι άλλες αποστάσεις μένουν οι ίδιες. Άρα λοιπόν τα επιδημιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι δεν έχει δραματική αλλαγή όσον αφορά τη μετάδοση των σταγονιδίων που αφορά το 1,5 μέτρο. Έχεις μόνο ένα, κάθε παιδί έχει μόνο ένα σε αυτή την απόσταση μικρότερη και όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη απόσταση. Το υπόλοιπο που μένει, που είναι η αερογενής μετάδοση, δεν αλλάζει με αυτό το μέγεθος. Είτε έχεις 15 είτε έχεις 25, το μόνο μέτρο που έχεις είναι η μάσκα. Άρα λοιπόν τα επιδημιολογικά μοντέλα που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ δεν δείχνουν τεράστια διαφορά ή σημαντική διαφορά, να το πω έτσι, από το να αυξήσουμε τις τάξεις. Το άλλο που δείχνουν αυτά τα επιδημιολογικά μοντέλα είναι ότι διπλασιάζοντας τον αριθμό των εκπαιδευτικών βάζουμε άλλους τόσους ανθρώπους στο ίδιο επιδημικό μοντέλο, το οποίο λογικά θα αύξανε την επιδημικότητα. Θέλω να πω με πολύ απλά λόγια, δεν είναι απλό το σενάριο του αυξάνω τον αριθμό των τάξεων, μειώνω τον αριθμό των ατόμων, άρα αλλάζω τον. Δεν αλλάζει έτσι γραμμικά και είναι τελείως διαφορετική η κατανομή και το πώς ανταποκρίνεται το επιδημιολογικό μοντέλο. Η κυρία Χρήστο από το NGR. Καλησπέρα και ευχαριστώ.